stars reply. Something here inside cannot be denied. Την Δευτέρα στις 10:20 το βράδυ δείτε το ένατο επεισόδιο από τη σειρά μας «Ο Παράδεισος δεν είναι πια εδώ». Σενάριο John Mortimer, σκηνοθεσία Alvin Ranoff. Παίζουν Michael Holden, Annette Crosby, Richard Vernon, Jill Bennett, Colin Bakley, Peter Egan. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt. Ο Παράδεισος δεν είναι πια εδώ, τη Δευτέρα στις 10:20 το βράδυ. Yet today my love has flown away, I am without my love. Now. Τη Δευτέρα στις 11 αρχίζει μια νέα μουσική σειρά με τίτλο «Η Μεγάλη του Blues». Μουσική σειρά καναδικής παραγωγής 5 ωριαίων εκπομπών που παρουσιάζει μεγάλους δημιουργούς του blues. Εκπομπή πρώτη, John Lee Hooker και Coast του Coast Blues Band. Γεννημένος το 1917, ο John Lee Hooker βρίσκεται στην πρώτη σειρά των μεταπολεμικών δημιουργών του blues και θεωρείται σαν συνδετικός κρίκος του παλιού και του νέου κύματος. Η προσφορά του στη σύγχρονη μουσική είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Λέγεται όμως ότι οι δύο εξέχοντες δημιουργοί της σύγχρονης δισκογραφίας του blues είναι ο Hooker και ο Lightnin' Hopkins, με περισσότερους από 400 δίσκους ο καθένας στο ενεργητικό του. Πολύ κοινό σχήμα. Είμαι ο πιστός σκλάβος του, ας τον πούμε Τζο. Εργάζομαι για τον Τζο. Νάτος, κοιμάται εκεί. Εγώ... Την Τρίτη στις 5:30 αρχίζει σε επανάληψη το ντοκιμαντέρ «Το σώμα του Τζο». Τίτλος του πρώτου επεισοδίου «Είμαι η καρδιά του Τζο». Παρατηρώντας την καρδιά του Τζο, τις πιέσεις που εκείνος και εκείνη υφίστανται, διαπιστώνονται οι τρόποι με τους οποίους ο Τζο μπορεί να την προστατεύσει. Δίνεται στον τηλεθεατή η ευκαιρία να δει μερικά εντυπωσιακά πράγματα για την καρδιά, όπως τι είναι αληθινά εμφράγματα και γιατί είναι ή πρέπει να είναι η καρδιά του Τζο ο πιο υγιής και δυνατός μυς του σώματός του, του σώματός μας. Αφήγηση, Στέφανος Παλατζάς. Δεν ξέρω πιστεύουν πολύ. Δεν μοιάζω με την καρδιά του Βαλεντίνου. Όχι. Ό,τι και αν έχετε ακούσει για μένα από ποιητές, δεν είμαι πολύ ρομαντικός χαρακτήρας. Οπ, και είμαι ευτυχής. Η αλήθεια είναι πως οι καρδιές ποικίλουν σε μέγεθος όπως και οι άνθρωποι. Το σώμα του Τζο, την Τρίτη στις 5:30. Απλώνω τους ιστούς μου στο κέντρο του στήθους του Τζο. Και είμαι καλή στη δουλειά μου. Φυσικά... Από την, πλέπω, Μαρία, την Τετάρτη στις 5:30 δείτε σε επανάληψη τη σειρά μας «Ελληνικό τραπέζι». Η σειρά αποτελείται από 21 ημίωρες εκπομπές με θέμα τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Το πρώτο θέμα της εκπομπής είναι μπακαλιάρο στα κάρβουνα και κρεατόπιτα Θεσσαλίας. Και, δεν βλέπω, αν κάποιος δεν έχει ένα τόσο καλό, τόσο ωραίο ζάκι μέσα στο σαλόνι του, που δίνεται που να μπορεί να φτιάξει το μπακαλιάρο. Πού μπορεί να φτιάξει, γίνεται αυτή η συμβουλή. Ελληνικό τραπέζι, την Τετάρτη στις 5:30. Θάλασσα δίπλα στη θάλασσα, οπουδήποτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μια φίλα με κάρβουνα, μπορεί να φτιάξει αυτό το μπακαλιάρο. Ωραία. Από ό,τι βλέπω έχεις διαλέξει ένα κομμάτι μπακαλιάρο έτσι λίγο... Ο μπακαλιάρος πρέπει καταρχήν να είναι χοντρός. Χοντρός. Δηλαδή και μεγάλος και παχύς. Γιατί μετά θα στριμώσει πάρα πολύ στα κάρβουνα και δεν θα μπορεί να φαγωθεί. Λοιπόν, παίρνουμε τον μπακαλιάρο. Thank you.
don't like listening to them alone. But I must. I've got another customer. Do you want me to report you? Oh, no, no, of course I don't. Oh, I'm sorry. Την Τετάρτη στις 8 παρα 25 δείτε την ταινία για όλους «Ένα μαγαζί άνω κάτω». Ασπρόμαυρη αγγλική κωμωδία παραγωγής 1953. Σκηνοθεσία John Pandy Casters. Παίζουν Norman Wisdom, Jerry Desmond.